Σελιμάς Γιάννης, συντονιστής, φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, Ακαρανικών Ωραίων. Κύριε Σελιμά, βλέπουμε μία αράχνη να έχει πιάσει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη ολόκληρη την λιμνοθάλασσα. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει περιοδικά, κατ' έτος, τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πηγαίνοντας δηλαδή από το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο. Οφείλεται στην παραγωγή μιας κνύπας στη λιμνοθάλασσα που λέγεται σκεπούνι ή αλλιώς την τοπική αργό κουφό ή βουβό, το οποίο αναπαράγεται σε γρήγορους ρυθμούς στην επιφάνεια της λιμνοθάλασσας. Οι προνύμφες βρίσκονται στα ανώτερα στρώματα του βυθού. Σε λίγες μέρες βγαίνουν ολόκληρα έντομα στην ατμόσφαιρα και συνέχεια αναπαράγονται μέσα σε 2-3 μέρες με ταχύτητες ρυθμούς. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε υψηλή θερμοκρασία και πολύ καλή υγρασία, με αποτέλεσμα να παράγεται και ο θηρευτής του εντόμου αυτού, που είναι η αράχνη. Άρα έχουμε μια σχέση θηράματος και θηρευτή, που το θήρεμα είναι το σκεπούνι, η σκνήπα, που η επιστημονική της ονομασία είναι χειρονομίδες, και ο θηρευτής της είναι η αράχνη. Αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και με τις πρώτες βροχές που από ό,τι έχω διαβάσει στα μετεωρολογικά δελτία θα είναι 5η Παρασκευή, θα εξαφανιστούν οι ιστοί των αραχνών και καθώς θα μειώνεται η θερμοκρασία, θα εξαφανιστεί και το σκεπούνι από την περιοχή. Ευνοούν οι χαμηλές, οι μέτριες θερμοκρασίες αυτή τη δημιουργία αυτού του φαινομένου? Ευνοούν οι υψηλές θερμοκρασίες και η μέγιστη υγρασία, την ιδανική αναπαραγωγή του είδους των σκνηπών αυτών. Δεν επηρεάζει κάπου αλλού το περιβάλλον? Κοιτάξτε να δείτε, ενοχλεί τους κατοίκους, είναι ενοχλητική, δεν έχει προβοσχίδα αυτό το έντομο, δεν τσιμπάει, αλλά είναι ενοχλητικό για τους ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές δίπλα από υγρότοπους. Η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται με ψεκασμούς, είτε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είτε από το Δήμο Μεσολογγίου. Θα πρέπει όμως αυτοί οι ψεκασμοί να κάνουν καλές δειγματοληψίες στις παρόχθειες ζώνες, έτσι ώστε να εντοπίζουν την αναπαραγωγή του είδους πριν έχουμε την πρώτη εποχική διακύμανση της αναπαραγωγής. Να προλάβουμε δηλαδή το φαινόμενο πριν αναπαραχθούν οι σκνήπες σε μεγάλο βαθμό. Από πότε εμφανίζεται αυτό